Κοιτάς προς τα πάνω συνέχεια, ανησυχητικό, ανησυχητικό το βλέμμα σου. Οι άλλες μηχανικές. Λοιπόν, εδώ πέρα σήμερα ολοκληρώνεται η διάνοιξη της σύραγγας της κύριας γραμμής των 9,5 χιλιόμετρων που θα συνδέσει το νέο σιδηροδρομικό σταθμό με τη Νέα Ελβετία. Και θα, από εδώ πέρα θα βγει ο Μετροπόντικας, θα πάει στην Μίγρα κοντά στο αεροδρόμιο, θα ξανασυναρμολογηθεί για να κατασκευάσει και τη σύραγγα της επέκτασης των 5,5 χιλιόμετρων προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Μπορούμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Νίκο, με ακούς? Γιατί λες θα κάνει ακριβώς αυτό, θα κάνει το άλλο. Να δούμε τι σημαίνει αυτό, πότε. Λοιπόν, είναι δίπλα μας ο πρόεδρος του Αττικού Μετρό, ο κύριος Μιλόπουλος, ο οποίος θα μας πει μετά την εξέλιξη που έχουμε τη σημερινή, πότε θα έχουν οι Θεσσαλονικείς μετρό, δηλαδή πότε θα κυκλοφορούν στο μετρό αυτό το πολύπαθο έργο που το περιμένουν εδώ και αρκετά χρόνια. Τελεπορούνται και οι καταστηματάρχες που είναι εγκλωβισμένοι από τα εργοτάξια. Πότε λοιπόν θα τελειώσει το μετρό, πότε θα τελειώσει αυτή η γραμμή που κατασκευάζεται? Ναι, η Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ από το μετρό τα τελευταία χρόνια. Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου, το 2014 σταμάτησε εντελώς και μέσα στο 2016, περίπου ένα χρόνο πριν από σήμερα δηλαδή, το ξεκινήσαμε ξανά σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα γίνεται μια πολύ μεγάλη και πολύ ειλικρινή, θα το πω, προσπάθεια να ολοκληρωθεί το έργο. Η πρώτη ένδειξη του ότι το έργο ολοκληρώνεται είναι ότι σήμερα τελειώνει η διάνοιξη της σύραγγας. Η σύραγγα, όπως καταλαβαίνετε, στα μετρό, στα έργα, τα υπόγεια, η διάνοιξη της σύραγγας είναι το πιο μεγάλο, το πιο ακριβό και το πιο δύσκολο έργο. Η ολοκλήρωση λοιπόν μια σύραγγα σε 9,6 χιλιόμετρων, 30-25 με 30 περίπου μέτρα κάτω από τη Θεσσαλονίκη, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, με τα αρχαιολογικά ευρήματα, γεωλογικές, γεωτεχνικές δυσκολίες. Η ολοκλήρωσή της σήμερα λοιπόν συμβολίζει ουσιαστικά την αρχή του τέλους. Εφόσον τέλειωσε η σύραγγα, όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολο πότε να γίνουν. Το τέλος αυτό? Το τέλος αυτό θα είναι το 2019, θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου και θα ξεκινήσουμε τις δοκιμαστικές διαδρομές του τρένου. Το τρένο, επειδή είναι υπεραυτόματο, είναι μια καινούργια τεχνολογία μετρό. Είναι driverless, δεν θα έχει οδηγό, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα πολύ μακρύ χρόνο, 16 μήνες δηλαδή χρειάζεται να κάνει δοκιμαστικές διαδρομές, προκειμένου να τροφοδοτήσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα οδηγεί στη συνέχεια το τρένο με όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Έτσι, πώς μας το περιμένετε? Άρα, περί το τέλος του 2020, μέσα στο 19 θα έχουμε τις δοκιμαστικές λειτουργίες, θα το χρησιμοποιούν οι κάτοικες τελευταίες, θα χρησιμοποιήσουν το 2020. Ωραία. Το 2020 λοιπόν το μετρό, η βασική γραμμή του μετρό θα παραδοθεί στους πολίτες και μέχρι το τέλος του 2021 θα παραδοθεί και η γραμμή της Καλαμαριάς. Επέκταση στη γραμμή της Καλαμαριάς και άρα θα δοθεί όλο το έργο. Να πούμε και κάτι σημαντικό για τους κατοίκους της Αθήνας, πολύ σημαντικό. Νίκο, τελευταία ερώτηση. Γραμμή 4. Πότε θα δημοπρατηθεί η γραμμή 4 που θα περνάει από Γαλάτσι, Κυψέλη, Εξάρχεια? Η γραμμή 4 είναι η πιο μεγάλη γραμμή του μετρό που έχει γίνει ποτέ. Είναι 32 χιλιόμετρα. Θα δημοπρατηθεί το πρώτο κομμάτι της στα 14 χιλιόμετρα, δηλαδή από το Γαλάτσι μέχρι το Γουδί. Οι μελέτες αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται και ο χρόνος δημοπράτησης προσδιορίζεται περί τα τέλη του Μαρτίου. Τέλος του Μαρτίου δηλαδή, λοιπόν. Σε δύο μήνες περίπου θα δημοπρατηθεί. Ωραία, Νίκο. Επέκταση του μετρό της Αθήνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, από τις περιοχές Αθήνας που δεν εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα και είχαν αδικηθεί σε σχέση με τις άλλες. Ένα πολύ μεγάλο έργο και να πω, με τα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας και με δεδομένη την οικονομική κρίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει. Κατάφερε να εξασφαλίσει τα χρήματα αυτά προκειμένου να κάνει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο και χρήσιμο έργο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα σχόλιο.